Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η φωτιά ξεκίνησε από αυτό ακριβώς το σημείο. Το σπίτι μένουν Πακιστανοί. Εδώ είναι όλο χορταριασμένο. Ακριβώς πίσω μου τα σπίτια της κάτω Αχαΐας. Όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ κοντά, όπως και το Δημαρχείο. Πραγματικά, αν δεν επενέβαινε άμεσα περιοριστική υπηρεσία, ίσως η Αχαγιά να είχε καεί. Η φωτιά ξεκίνησε από την κολόνα της ΔΕΗ. Με τον αέρα εξαπλώθηκε, έφτασε σε αυτό το σημείο εδώ πέρα το σπίτι που μένανε Πακιστανοί. Το οικόπεδο ήταν γεμάτο βάτα, στα 3 μέτρα δεν είχε ορατότητα ύψος. Και κατά συνέπεια πέρασε και κάτω από τις γραμμές. Αν ήταν κάτι διαφορετικό, δηλαδή αν φυσούσε βοριάς, πιστεύουμε ότι θα είχε σοβαρό πρόβλημα η Αχαγιά. Πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή ο άνεμος ήταν ευνοϊκός αυτή τη φορά. Δυστυχώς και ευτυχώς ναι. Δεν καθαρίζει κανένας, ούτε δημαρχείο, ούτε δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα, το δημαρχείο είναι εκεί τώρα. Ναι, εκεί θα είχε καεί. Αν φυσούσε βοριάς, θα είχε καεί η Αχαγιά όλη. Καεί όλα τα σπίτια εκεί. Όλα τα σπίτια θα είχαν καεί. Στο σπίτι αυτό που βλέπετε και το οποίο καταστράφηκε ολοσχερός, διέμεναν ολοδαπή. Ανεβαίνουμε πάνω. Θα δείτε λοιπόν καμένα τα πάντα. Κρεβάτια έχουν πέσει, έχει πέσει οροφή. Εδώ υπήρχε ένα τζάκι, άλλα επιπλέον έχουν γίνει όλα στάχτη. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Δεν γίνεται καθαρισμός. Δεν ενδιαφέρεται κανένα. Εδώ τον ιδιοκτήτη τον είχαμε ειδοποιήσει ότι μέναν εδώ πέρα Πακιστανοί. Μας ρώτησαν αν μας πειράζουν. Του είπαμε δεν μας πειράζουν. Αφήστε τους. Μέχρι λουκέτο το βάλανε στην πόρτα. Οι ίδιοι Πακιστανοί. Και φύγανε τώρα τρέχοντας. Στο σπίτι που βλέπετε πίσω μου μένουν δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι. Η πυρκαγιά ήταν ακριβώς και αριστερά και δεξιά τους. Ευτυχώς σώθηκαν και μάλιστα από θαύμα. Και οι δύο ήσαν ταραγμένοι. Δεν θέλησαν να πούν κουβέντα. Όμως καταλαβαίνετε ότι πέρασαν πολύ δύσκολες στιγμές. Όχι μόνο είμαστε από την πρώτη στιγμή, από το λεπτό θα έλεγα, διότι είχαμε και άλλη πυρκαγιά στο νεκροταφείο της Κάτω Αχαΐας, ειδοποιηθήκαμε και οι εθελοντές του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και οι περισσότεροι δημοτικοί σύμβουλοι είναι παρόν εδώ. Βλέπουμε λοιπόν ότι και οι πυροσβεστικοί με το αμέριστο ενδιαφέρον που έδειξαν καταφέραμε, περιορίσαμε τη φωτιά. Είναι γεγονός και με τη βοήθεια των κατοίκων και θεωρώ ότι όλα καλά, ευτυχώς και θύματα δεν θρηνήσαμε, αλλά μια κατοικία η οποία ήταν εγκατελειμμένη, μόνο αυτή τελικά είχε υποστεί τις ζημιές στις ηλικίες οι οποίοι ήταν ήδη εγκατελειμμένοι. Η πυροσβεστική υπηρεσία επενέβη άμεσα με πάρα πολλά οχήματα. Ταυτόχρονα υπήρξε και ρήψη αφρού από δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη. Κινδύνευσαν σπίτια με το βαθμό, στο βαθμό που αν συνεχίζει ο αέρας με την ίδια ένταση από βορρά, κινδύνευαν τα πρώτα σπίτια της Αχαγιάς. Ευτυχώς ο αέρας άλλαξε κατεύθυνση και οι δυνάμεις πυροσβεστικής μαζί με το ΕΣΕΠΑ Δημαίων αλλά και το ΕΣΕΠΑ Βραχνεΐκων από την πρώτη στιγμή που πέσανε πάνω φρόντισαν και σβήσαν τις εστίες με αποτέλεσμα να περιοριστεί ο κίνδυνος για την πόλη.